Πραγματοποιούμε σήμερα ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα μαζί με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση της ΟΣΥ για την ανανέωση και την ενίσχυση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Με τη σύμβαση που θα υπογραφεί σε λίγο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μάλιστα, από τις οδικές συγκοινωνίες και την Εθνική Λίζινγκ, προβλέπεται η προμήθεια 300 καινούριων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας μέσω μίσθωσης διάρκειας 10 ετών με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους. Ανάμεσα σε αυτά τα λεωφορεία θα είναι 100 πρόσθετα ηλεκτρικά που η εκμίσθωση των οποίων περιλαμβάνει και τους φορτιστές και τη σύνδεσή τους με το δίκτυο των αμαξοστασίων. Σημειώνεται πως στη σύμβαση προβλέπεται η παράδοση του 30% του συνόλου των λεωφορείων το επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο τρίμηνο, κάτι που σημαίνει πως ένας πολύ σημαντικός αριθμός νέων λεωφορείων πρόκειται να ενταχθεί στο στόλο της ΟΣΥ ως το τέλος του έτους και τα υπόλοιπα τους πρώτους μήνες του 2025. Συνολικά, συνεπώς, σε ένα χρόνο από σήμερα, και αυτό θα πρέπει να συγκρατηθεί ως δέσμευση όλων μας, θα έχουμε 950 νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Και παράλληλα, είναι ανοιχτή έως 26 Αυγούστου η δημόσια διαβούλευση για άλλα 700 οχήματα, εκ των οποίων τα 200 είναι τρόλεϊ, όπου υπάρχει πρόβλεψη και για 50, ενδεχομένως 100, λεωφορεία υδρογόνου, προκειμένου να την αξιοποιήσουμε και αυτή την τεχνολογία. Άλλωστε, το φθινόπωρο, κατά πάσα πιθανότητα, η ΟΣΥ, και θέλω να την συγχαρώ σε αυτό, επειδή έχει μπει στο σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με την κοιλάδα υδρογόνου, θα δρομολογήσει το πρώτο λεωφορείο υδρογόνου στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος, στο οποίο ήδη έχει ενταχθεί. Μαζί με τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, με κριτήριο την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, τη διασφάλιση της προσβασιμότητας και τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δημιουργούμε υποδομές οι οποίες θα παραμείνουν στην υπηρεσία του πολίτη για πολλά χρόνια στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ.